Έχω γνωρίσει την Μόνικα Μπελούτσι με τον προηγούμενο άντρα της, τον, το Γάλλο. Τον Γάλλο. Που... Και ενώ είμαι τρομερός φαν της Μόνικα Μπελούτσι, ήταν τόσο γοητευτικός ο άντρας της, που δεν είναι και πάρα πολύ όμορφος εμφανισιακά. Βισέν Κασέλ. Αυτός ακριβώς. Ναι. Που κάποια στιγμή, πέρα από την πρώτη στιγμή που τους είδε μπροστά μου, που προφανώς κοίταγα τη Μόνικα Μπελούτσι γιατί το πίστευα ότι τη βλέπω μπροστά μου. Με κέρδισε ο άλλος. Σε καταλαβαίνω τι λες. Με κέρδισε, ήταν πιο εύστροφος, πιο έξυπνος, πιο. Σε κέρδιζε με την ομιλία του. Και λες, οκ, η ομορφιά, οκ, είναι στην αρχή, τραβάει το βλέμμα, αλλά μετά. Αλλά μετά φεύγει. Ήσουν μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου, σαν συμπαρουσιαστής. Όχι ακριβώς. Δεν είχαμε συζητήσει ακριβώς να είμαι εκεί. Έπεσε σαν ιδέα. Βρεθήκαμε και με την Ιωάννα, μιλήσαμε, αλλά δεν ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα να κάνω τηλεοπτικά. Με ξέρεις πολύ καλά, πραγματικά θέλω να περνάω καλά με την ομάδα. Ένιωθα ότι στη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα ήμουνα αυτό που θέλω εγώ να είμαι και αυτό που μπορώ να βγάλω, οπότε θα ήμουν ένα περιττό στοιχείο μέσα στην ομάδα και οπότε επέλεξα να πω το όχι. Θέλω να κάνω κάτι, νομίζω μπορείς να με καταλάβεις. Να περνάω καλά, ανεξάρτητα σε ποιο κανάλι μπορεί να στεγαστεί ναι. αυτό, είμαι πάρα πολύ υπέρ της ομάδας. Δηλαδή θυμάμαι στα Καλημερούδια, ας πούμε, όλη η ομάδα από πάνω την αρχισυνταξία, το Φλόρ, όλη η ομάδα δημοσιογραφική, ήμασταν τόσο ωραία παρέα, που δεν μας ένοιαζε τι γίνεται, ναι. τι να σχολιάσουμε ή να πάρουμε ρόλους ή το οτιδήποτε. Πηγαίναμε τύπου πάμε πενταήμεροι. Αύριο. Την επόμενη πάμε πενταήμερη αύριο.